Γεια σου. Είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω κάποια πολύ ενδιαφέρουσα tips για το πώς μπορείς να κάνεις την καταχώρηση δεδομένων σε κελιά του Excel πολύ πιο γρήγορη, μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία και πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Αν δηλαδή καταχωρεί συχνά δεδομένα σε κελιά του Excel, τότε χρειάζεσαι έναν τρόπο να το κάνει αυτό όσο γίνεται χωρί να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο, κάτι το οποίο χω, χωρί να χρησιμοποιεί το ποντίκι, συγγνώμη, χρησιμοποιώντα μόνο το πληκτρολόγιο ε, σε όσε περιπτώσει ε, γίνεται και γίνεται στι περισσότερε περιπτώσει. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και γρηγορότερα να γίνεται η δουλειά σου, αλλά και με λιγότερα λάθη. Οπότε, αν καταχωρεί δεδομένα αρκετά συχνά και ειδικά αν ο όγκο των δεδομένων που καταχωρεί είναι αρκετό, τότε όλε αυτέ οι τεχνικέ θα σου φανούν πάρα πολύ χρήσιμε. Αν θέλει να βλέπει περισσότερα περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα. Μπορεί να γραφτεί πατώντα το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου. Αν βλέπει το βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, και κατόπιν μπορεί να πατήσει και το καμπανάκι που θα εμφανιστεί ώστε να σου έρχεται η ειδοποίηση κάθε εβδομάδα που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο και να μπορεί να το βλέπει ε, κατευθείαν. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πατά το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε ώστε να το λάβω υπόψη μου και να δω αν μπορώ να φτιάξω ένα αντίστοιχο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε όλε αυτέ τι τεχνικέ που να μα κάνουν τη ζωή ευκολότερη όταν καταχωρούμε δεδομένα ε, στο Excel. Εδώ τώρα έχω μια περιοχή με δεδομένα που υπάρχουν ήδη μέσα, αλλά το ίδιο πράγμα λειτουργεί και όταν δεν υπάρχουν δεδομένα. Βρίσκομαι στο κελί B3, αφήνω το ποντίκι στην άκρη για την ώρα και θα δουλέψω μόνο με το πληκτρολόγιο. Το πρώτο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει κανεί είναι έτσι όπω είμαι, κατευθείαν να πληκτρολογήσω κάτι. Οπότε, αν πληκτρολογήσω, πούμε, 5.000, κατευθείαν αντικαθιστώ την τιμή που υπάρχει μέσα και πατώντα Enter εδώ πέρα μπορώ να βάλω την καινούργια τιμή. Και παρατηρήστε κιόλα κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πατώντα Enter πήγα στο από κάτω κελί. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μην το θέλουμε αυτό. Μπορούμε να θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο κελί, ε, ε, βγαίνοντα μάλλον από ένα κελί του Excel, πατώντα το έντερ ή οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε σε λίγο τι σημαίνει οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα θα, κάνω, θα πατήσω, α, είπαμε θα αφήσω το ποντίκι, οπότε Ctrl Z στο πληκτρολόγιο για να κάνω ανέρεση. Βλέπετε ότι το, το κελί B3 έχει α, ξαναπάρει την τιμή που είχε πριν. Αν τώρα θέλω να επεξεργαστώ την τιμή, δηλαδή να αλλάξω ας πούμε στο 3.310, 3.310 να το κάνω 3.311, τότε μπορώ να πατήσω F2 στο πληκτρολόγιο, οπότε βλέπω και ολόκληρη την τιμή του φίλου και μάλιστα αυτή την τιμή τη βλέπω πάντα εδώ πέρα πάνω στο, των τύπων, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορώ να δω τι ακριβώ περιέχει το κελί. Γιατί τώρα εδώ πέρα έχει, υπάρχει, υπάρχει μια ε, στρογγυλοποίηση, η οποία δεν είναι ακριβή. Απλώ η στρογγυλοποίηση έχει να κάνει με τη μορφοποίηση που έχει, ε, για να μην εμφανίζονται τα δεκαδικά. Οπότε γι' αυτό και δεν εμφανιζόταν. Μπορώ λοιπόν τώρα, έτσι όπω είμαι εδώ πέρα, να πατήσω το αριστερό πλήκτρο, το αριστερό βελάκι, και με το αριστερό βελάκι μπορώ να μετακινηθώ μέσα εδώ και να πάω και να σβήσω με backspace το το αυτό που θέλω για να κάνω την αλλαγή και να πατήσω Enter για να κλείσω το κελί. Ωραία, οπότε αυτό είναι ένας άλλος τρόπος με, με F2. Ε, είδαμε F2 ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω τα βελάκια. Τα βελάκια όμως μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, να το δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Αν πάω να προγράψω μια καινούρια τιμή, Αντικαθιστώντα πλήρω την τιμή που υπάρχει μέσα ή σε ένα κενό κελί, πάω να εισάγω μια νέα τιμή. Α πούμε, εδώ πέρα θα βάλω τον αριθμό 5.000. Αν τώρα δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω τα βελάκια, αυτό που θα συμβεί δεν είναι να μετακινηθώ μέσα στο κελί, αλλά να, με, να κλείσει το κελί και να μετακινηθώ προ τη διεύθυνση του βέλου που πάτησα. Δηλαδή, αν πατήσω τώρα το πάνω βελάκι, μετακινήθηκα στο πάνω ο κελί. Αν πατούσα το δεξί βελάκι, θα πήγαινα δεξιά και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν, όταν γράφω μια νέα τιμή, όταν βρίσκομαι δηλαδή μέσα εδώ πέρα και γράφω μια νέα τιμή, αν πατήσω δεξί βελάκι, πηγαίνω κατευθείαν στο, ε, στο δεξιά κελί. Αν πατούσα αριστερά στο αριστερό και πάει λέγοντα. Πολλέ φορέ όμω θέλω να πετύχω ε, και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, ε, είμαι εδώ πέρα μέσα, πατάω δηλαδή το F2 και μπαίνω μέσα σε ένα επεξεργασία. Οπότε τώρα, αν δοκιμάσω να πατήσω αριστερό δεξί βελάκι, βλέπετε ότι πηγαίνω μέσα στο κελί. Ή αν πατήσω πάνω βελάκι, πηγαίνω τέρμα αριστερά, ή κάτω βελάκι, πηγαίνω τέρμα δεξιά. Θα ήθελα όμω να κάνω μια αλλαγή, α πούμε, αυτή την αλλαγή εδώ πέρα, και τώρα να πάω στο δεξί βελάκι. Αν λοιπόν θέλω να το κάνω αυτό, ένα τρόπο είναι να ξαναπατήσω F2, Οπότε πατώντα F2 εδώ πέρα μέσα, ε, στην πραγματικότητα βγαίνω από τη λογική τη επεξεργασία που είχα πριν. Οπότε είναι σαν να ήταν μια καινούργια τιμή. Και πατώντα το δεξί βελάκι, αυτομάτω με πηγαίνει στο επόμενο κελί. Άρα λοιπόν, όταν ε, θέλω να επεξεργαστώ ένα κελί, μπορώ να πατήσω F2 για να το επεξεργαστώ. Οπότε μέσα στο κελί το επεξεργάζομαι. Ε, αν ξαναπατήσω το F2, πλέον δεν λειτουργώ στη λογική τη επεξεργασία όσον αφορά τα βελάκια τουλάχιστον. Και πρέπει να ε, πατώντα τα βελάκια, μπορώ να βγω από το κελί και να πάω δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω όπου μπορώ μπορεί να θέλω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν ε, βάζω μια τιμή από την αρχή. Ε, ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ, πολλές φορές συμβαίνει δηλαδή ε, πάω σε ένα κελί ας πούμε αυτό εδώ και βάζω την τιμή θέλω να βάλω 4.500 ε, αλλά έκανα λάθος και βάλα 4.600 Αν τώρα δοκιμάσω να πατήσω αριστερό βελάκι αυτό που θα γίνει είναι αυτό το οποίο φυσικά δεν το ήθελα στην προηγουμένη περίπτωση θα πατήσω Ctrl-Z στο πληκτρολόγιο για να κάνω ανέρεση και θα ξαναπληκτρολογήσω 4600. Εδώ λοιπόν. Λοιπόν, ε, εδώ λοιπόν, το, το, κόλπο είναι να πατήσω F2 τώρα που είμαι μέσα στο κελί. Οπότε τώρα πατώντα το F2 μπήκα σε λογική επεξεργασία και πατώντα το αριστερό πλήκτρο έχω τη δυνατότητα να πάω να το αλλάξω αυτό και να το κάνω αυτό που ήθελα. Αυτό είναι κάτι που πολλέ φορέ μα συμβαίνει. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχω ξεκινήσει να πληκτρολογώ μια τιμή. κάπου έκανα ένα λάθο. Αυτή είναι νέα τιμή όμω. Και πατώντα το αριστερό βελάκι, γιατί θέλω να πάω προ τα εκεί να τη σβήσω. Στην πραγματικότητα αυτό που πετυχαίνω είναι απλώ να κλείσω το κελί είναι και λίγο, η αλήθεια είναι τουλάχιστον στι φορέ το κάνω εγώ με τσατίζη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ βολικότερο να θυμάστε. Πατάω απλώ το F2 εκείνη τη στιγμή, κάνω τη δουλειά μου και ε, πηγαίνω προ τα εκεί που θέλω. Και αν θέλω να ξαναμπορώ να χρησιμοποιήσω τα βελάκια, ξαναπατάω το F2 και ξαναβγαίνω από αυτή την λογική. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν, αν θέλω τώρα να πάω στο δεξί βελάκι, δεν θέλω δηλαδή, να κλείσω το κελί με έντερ, αλλά με δεξί βελάκι, θα ξαναπατήσω το F2 και θα πατήσω τώρα το δεξί βελάκι. Οπότε λειτουργήσε με τον τρόπο τον οποίο ε, ε, περίμενα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την, όταν είμαι μέσα στο κελί με το F2 κτλ. Για την μετακίνηση τώρα, εκτό από τα βελάκια όταν βρίσκομαι μέσα σε ένα κελί, υπάρχει και ακόμα ένα πλήκτρο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εκτό από το Enter, το οποίο είδαμε ότι στην πραγματικότητα κλείνει το κελί και με μετακινεί από κάτω. Ναι, α πω πρώτα αυτό και μετά να πάω στο άλλο πλήκτρο. Ε, όταν λοιπόν πατάω το Enter, κλείνει το κελί και με πάει στο από κάτω. Αν όμω πατήσω Shift και Enter, τότε αυτό που γίνει είναι να κλείσει το κελί και να με πάει στο από πάνω. Δηλαδή, αν είμαι εδώ πέρα μέσα με F2, ας πούμε. Δηλαδή, οπότε είμαι σε αυτή την κατάσταση επεξεργασία. Πατώντα Enter, με πάει από κάτω. Ωραία. Πάνω μπελάκι και F2. Αν τώρα εδώ πέρα μέσα κάνω μια οποιαδήποτε αλλαγή και μετά πατήσω Shift και Enter στο πληκτρολόγιο, Κλείνει το κελί και με πήγε στο ακριβώ από πάνω. Άρα λοιπόν έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω κάτι σαν τα βελάκια, να το πω έτσι, για πάνω κάτω τουλάχιστον, με το έντερ, γιατί με έντερ θα με πάει πάντα από κάτω, σε όποια κατάσταση επεξεργασία με το F2 και αν βρισκόταν το κελί. Shift και έντερ θα κλείσει το κελί και θα με πάει πάντα από πάνω. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι στάνταρ και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τώρα, αντίστοιχα μπορεί να λειτουργήσει για δεξιά-αριστερά με το πλήκτρο tab. Δηλαδή, πατώντα το tab θα με πάει πάντα στο δεξιά βελάκι, Πατώντα shift και tab, θα με πάει στο αριστερό βελάκι. Ανεξάρτητα και πάλι από το αν βρίσκομαι σε κατάσταση επεξεργασία. Δηλαδή, θα έρθω εδώ πέρα, α πούμε, σε αυτό το κελί, να πατήσω F2 και να πάω να κάνω μια αλλαγή. Βλέπετε, εδώ πέρα, επειδή πάτησα F2, μπορώ να κάνω αλλαγέ αυτού του είδου. Οπότε, θα βάλω αυτό, αυτό εδώ πέρα. Αν πατήσω τώρα shift και tab, μπορώ να πάω στο προηγούμενο κελί. Οπότε, δεν χρειάζεται να πατήσω πρώτα το F2 ξανά, να βγω από την κατάσταση επεξεργασία και μετά να πατήσω το αριστερό βελάκι. Όλα αυτά τώρα μπορεί να φαίνονται λίγο περίπλοκα και αν προσπαθήσετε να τα χρησιμοποιήσετε κατευθείαν, θα δείτε ότι περισσότερο θα σα πάρουν χρόνο από το να σα εξοικονομήσουν χρόνο. Σε βάθο χρόνου όμω, όσο, όσο αρχίζω και τα χρησιμοποιώ ενσυνείδητα και τα βάζω μέσα στο παιχνίδι, γίνονται μέρο όλη τη δουλειά και γίνονται ασυνείδητα πια. Και κάνω τη δουλειά μου πολύ, πολύ πιο γρήγορα χωρί να το καταλαβαίνω καν. Shift και Tab λοιπόν, ή Tab για να πάω δεξιά και αριστερά, όπω το είδαμε εδώ πέρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορώ να μετακινηθώ και μάλιστα έτσι όπω είμαι και εδώ έξω. Αν πατήσω sub, Tab πηγαίνω δεξιά, αν πατήσω Shift και Tab πηγαίνω αριστερά, αντί για τα αριστερά-δεξιά βελάκια. Και επίση Enter πηγαίνω προ τα κάτω, Shift και Enter πηγαίνω προ τα πάνω. Οπότε αντί για τα βελάκια θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και αυτά τα, ε, τα πλήκτρα. Ο κύριο λόγο για τον οποίο επιμένω σε αυτά τα πλήκτρα είναι γιατί υπάρχει μια λειτουργία η οποία είναι πάρα πολύ βολική και έχει να κάνει όταν, με, με όταν συμπληρώνω περιοχέ που είναι ορθογόνιε όπω είναι αυτή εδώ. Και πολλέ φορέ θέλω να συμπληρώσω πρώτα μία στήλη και μετά να πάω στην επόμενη στήλη και μετά στην επόμενη στήλη και να γίνει αυτόματα αυτό. Τι εννοώ. Είμαι α πούμε εδώ πέρα και συμπληρώνω τιμέ. Δηλαδή βάζω εδώ πέρα μία τιμή, μετά βάζω άλλη μία τιμή, με έντερ τώρα πηγαίνω από κάτω. Δηλαδή συμπληρώνω τιμέ εδώ πέρα. Οκ, okay, κάνω αυτή την αλλαγή, τι αλλαγέ μου εδώ πέρα, ό,τι θέλω. Εδώ τώρα θέλω να συμπληρώσω την τιμή και να με πάει εδώ πάνω. Δεν θέλω να με πάει από κάτω, γιατί δεν έχει νόημα εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να ξαναπάω με τα βελάκια και να ανέβω εδώ πέρα πάνω. Για να το κάνω λοιπόν αυτό, μπορώ να κάνω την εξή δουλειά. Αν επιλέξω ξεκινώντα από εκεί που θέλω, πατάω από εδώ, και έχει σημασία δηλαδή να μην ξεκινήσω από εδώ, έχει σημασία να ξεκινήσω από εδώ και να τραβήξω μέχρι τέρμα κάτω. Τώρα, έτσι όπω είμαι με την επιλεγμένη περιοχή, έχω τη δυνατότητα να πληκτρολογήσω ξεκινώντα από το πρώτο κελί από το οποίο ξεκίνησα την επιλογή μου. Αν δηλαδή ξεκινήσω να πληκτρολογώ δεδομένα, βλέπω ότι λειτουργεί κανονικά. Πατώντα enter τώρα, αυτό τώρα δεν συμβαίνει με τα βελάκια, τα βελάκια θα μου, μου αποεπιλέξουν την περιοχή αυτή. Πατώντα enter λοιπόν, έχω τη δυνατότητα να πάω σε, σε επόμενα κελιά. Τώρα εδώ πέρα. Ε, 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 λοιπόν, ε, τώρα έκανα κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε, θα πατήσω shift και enter, μπορεί μπορώ να γυρίσω πίσω έτσι δεν θέλω να είναι πολύ μεγάλες οι τιμές ε, εδώ πέρα λοιπόν αλλάζω τα πράγματα Οκ. Okay. Και το κόλπο λοιπόν είναι ότι εδώ τώρα πατώντα το Enter αυτό που θα γίνει είναι ότι με πήγε εδώ πέρα πάνω. Οπότε έχω τη δυνατότητα να συμπληρώσω και τι υπόλοιπε στήλε με αυτόν τον τρόπο και δεν χρειάζεται να κάνω οτιδήποτε άλλο γιατί πατώντα Enter απλώ θα με πάει στι ε, επόμενες επόμενε τιμέ. Αν τώρα εγώ αυτό που θέλω είναι να συμπληρώσω τα δεδομένα μου σε αυτή τη φορά, δηλαδή θέλω να ξεκινήσω με ένα από εδώ, αλλά να πηγαίνω στο έτσι. Θα χρησιμοποιήσω το tab για αυτή τη δουλειά, δηλαδή θα επιλέξω πάλι τα δεδομένα μου ώστε να ξεκινήσω πάλι από εδώ πέρα μπροστά και τώρα πληκτρολογώ αυτό που θέλω πατώντα tab τώρα με πάει δεξιά. Οπότε αν χρησιμοποιήσω ή Shift και Tab, βλέπετε έκανα λάθο τώρα εδώ πέρα έτσι. Shift και Tab λοιπόν, πώ θα το διορθώσω, F2, Backspace και μετά Tab πάλι. Πολύ πιο γρήγορα από το να κάνω οτιδήποτε άλλο. Και επαναλαμβάνω και πάλι ότι τώρα και στην αρχή θα χρειάζεται να τα σκέφτεστε όλα αυτά. Τώρα είναι tab, τώρα είναι shift και tab, να πάω αριστερά, enter. Αυτό θα παίρνει παραπάνω χρόνο. Αλλά σε βάθο χρόνου, πιστέψτε με, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη διαφορά που θα έχει στην ταχύτητα που θα μπορείτε να βάζετε δεδομένα. Εδώ λοιπόν, ε, αν λοιπόν πατήσω tab για να μην τα συμπληρώνω όλα εδώ πέρα αυτά τα πράγματα, πατώντα tab και φάνοντα εδώ πέρα, δηλαδή κάνω και εδώ πέρα την αλλαγή μου, α πούμε, και πατάω και εδώ πέρα tab και βλέπω ότι με πήγε στην αποκάτω γραμμή. Οπότε στην πραγματικότητα έχω τη δυνατότητα να συμπληρώσω τα δεδομένα κατά αυτή τη φορά, το οποίο επίση είναι πολύ βολικό, ή αν πατήσω enter βλέπω ότι συμπληρώνω τα δεδομένα κατά αυτή τη φορά και με Shift και Enter φυσικά μπορώ να γυρίσω προς, την, προς τα πίσω. Ε, ναι, νομίζω ότι από αυτά που έχω σημειωμένα δεν έχω κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω. Να πω βέβαια εδώ πέρα ότι έχω ένα άλλο βίντεο, το οποίο αν δεν, αν δεν το ξεχάσω θα πρέπει να εμφανιστεί εδώ πέρα πάνω δεξιά, στο οποίο εξηγώ για το πώς μπορεί κανείς να μετακινηθεί εύκολα μέσα σε αυτές τις περιοχές, πώς μπορεί δηλαδή να πάει τέρμα δεξιά σε μια περιοχή, τέρμα αριστερά, τέρμα κάτω, ειδικά αν είναι μεγάλες περιοχές, ε, Πώ μπορεί να μετακινηθεί ανάμεσα σε καρτέλε κτλ. Είναι κάτι το οποίο Επίση, βοηθάει πάρα πολύ στο να μετακινηθώ μέσα στα κελιά χωρί να χρησιμοποιήσω το ποντίκι και αυτό μπορείτε να το δείτε σε συνδυασμό με αυτό το βίντεο. Αλλά με όλε αυτέ τι τεχνικέ και με αυτά τα tips μπορώ να πληκτρολογήσω κείμενο, ε, μάλλον να πληκτρολογήσω δεδομένα μέσα σε κελιά του Excel πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποδοτικά, χρησιμοποιώντα όσο γίνεται λιγότερο το ποντίκι, αν γίνεται και καθόλου δηλαδή. Μπορώ να το κάνω αυτό με αυτέ τι τεχνικέ και έτσι να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται για να κάνω τη δουλειά μου. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν σου άρεσε, πατά το like. Να το, να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο, όπω είπα στην αρχή του βίντεο, και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε, ώστε να δω κι εγώ αν μπορώ να το εξυπηρετήσω. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.